Φώναζα, έπαιρνα το 110 που ξέρω που λειτουργεί στη Γερμανία. Δεν το σήκωνε κανένας και πήρα το 112, γιατί δεν ήξερα ποιον να πρωτοφωνάξω. Φώναζα, με κατακλέψανε, βοήθεια, έτρεχα στους δρόμους απάνω κάτω. Μ' ακούσανε οι γειτόνιοι, με άκουσε ένας κύριος γείτονας. Είναι τα λόγια της κυρίας Κανέλλας Μωμούρη, που το βράδυ της Δευτέρας έπεσε θύμα διάρρηξης, ενώ μάλιστα η ίδια και ένα συγγενικό της πρόσωπο βρίσκονταν μέσα στο σπίτι της στη Ζαχάρου. Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δεν είχε κλείσει το ρολό στο παράθυρο του δωματίου, που είναι ορατό από τον δρόμο, σκαρφάλωσαν στον τοίχο, παραβίασαν το παράθυρο και μπήκαν στο σπίτι. Από εδώ είπε η αστυνομία ότι ρίξαν το παράθυρο και πηδήσανε μέσα. Έβγαλανε τη σύρα και πηδήσανε μέσα. Από εδώ είχαν πιαστεί από τα παράθυρα και από το μάρμαρο και πηδήσανε μέσα. Αυτοί πάτησαν εδώ που ρίξαν το παράθυρο. Το παράθυρο είχε πέσει τελείως κάτω. Πάτησαν στο κρεβάτι, κατέβηκαν, προχώρησαν σε αυτό το στυλ. Εγώ εδώ, εμείς καθόμαστε. Από εκεί. Ενώ η κυρία Κανέλλα και ο ξαδερφός της βρίσκονταν στο καθιστικό παρακολουθώντας τηλεόραση με αυξημένη ένταση στον ήχο, οι δράστες είχαν όλο το χρόνο να ψάξουν τα δύο υπνοδωμάτια του σπιτιού. Στις ντουλάπες αλλά και το στρώμα του κρεβατιού της βρήκαν και αφαίρεσαν χρήματα, χρυσαφικά μεγάλης αξίας αλλά και προσωπικά έγγραφα. Αυτοί πέρασαν εδώ και μπήκαν σε αυτό το χώρο. Άνοιξαν τις ντουλάπες όπως τις βλέπετε. Πήρανε όλες τις τσάντες μου, οι οποίες είχα όλα τα χρήσιμα χαρτιά. Εσηκώσανε εδώ το μαξιλαράκι, είχα δύο δαχτυλίδια εδώ, πήρανε τα δαχτυλίδια, σηκώσανε το στρώμα και πήρανε τα χρυσαφικά από κάτω και τα χρήματα. Η ίδια σοκαρισμένη από το περιστατικό που έζησε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην ιδιαίτερη πατρίδα της, θέλει να βρεθούν οι δράστες πριν επιστρέψει στη Γερμανία, όπου ζει τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια. Όπως λέει, κάτι ανάλογο δεν έχει ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν, ενώ τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή. Θέλω να μάθω ποιος είναι, διότι τη Ζαχάρο την έχει ρημάξει η κλεψιά, όλη τη Ζαχάρο. Κάθε δεύτερο σπίτι είναι ανοιγμένο. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Η κυβέρνηση να στείλει αστυνομία. Δεν υπάρχει αστυνόμευση στη Ζαχάρο για 27 χωριά. Πέστε μου τι κάνει ο κόσμος εδώ που ζει.